ο πλανήτης βυθίστηκε στην αβεβαιότητα λίγους μόνο μήνες μετά την έβρεση του πρώτου κρούσματος στην Ουχάν της Κίνας, με την αστραπιαία εξάπλωση του κορονοϊού να μην αφήνει τίποτα αλόβητο στο πέρασμά της. Η σημαντικότερη σταθμή της πανδημίας στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο, στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκαν η Κωνσταντίνα Δημητρίου και η Σοφία Ιωσήφ. ...2020, η χρονιά που έμελε να γραφτεί στην ιστορία εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Συναγερμός. Η έντονη ανησυχία που επικρατούσε στην Ιφίλιο μετά τον εντοπισμό του νέου, άγνωστου και επικίνδυνου ιού στην κινέζικη πόλη Γιουχάν, ταρακούνησε τις αρχές. Καθησυχαστικός αρχικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απέκλεισε το ενδεχόμενο πανδημίας. Απομακρυσμένο το ενδεχόμενο της έλευσης του ιού και στο νησί, θεωρούσε το Υπουργείο Υγείας, με τις αρχές της δημοκρατίας να εξοπλίζουν τις πύλες εισόδου της χώρας με θερμοκάμερες. Εντείνονται οι ανησυχίες. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου άρχισε την διενέργεια τεστ κατά του κορονοϊού. Οι οδηγίες και οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της Κύπρου επεκτάθηκαν. 4 οδοφράγματα έκλεισαν. 9 Μαρτίου. Ο αόρατος εχθρός προσγειώνεται στην Κύπρο από την Βρετανία. Η μάχη για την αναχέτησή του μόλις είχε αρχίσει. Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός. 10 Μαρτίου. Μαραθώνια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που λαμβάνει τα πρώτα μέτρα. COVID-19 can be characterized as a pandemic. 11 Μαρτίου, η μέχρι τότε επιδημία του κορονοϊού διαβαθμίζεται πολύ αργά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε πανδημία. Οι μέρες περνούν και τα κρούσματα στο νησί αυξάνονται. Η Κύπρος σφραγίζεται, τα σύνορα κλείνουν. 21 Μαρτίου, η πρώτη απώλεια. Αγαπητές συμπατριώτισσες, αγαπητοί μου συμπατριώτες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης απευθύνει διάγγελμα προς το λαό. Ο κύβος ερήφθη. Η Κύπρος εισέρχεται πλέον σε καθολικό lockdown. Βρισκόμαστε πράγματι σε πόλεμο. Έναν πόλεμο που δεν επιστρατεύει τα παιδιά μας για να δώσουν ή να πάρουν ζωές με τα όπλα. Παρά την επιβολή του lockdown, τα κρούσματα διπλασιάζονται μόλις σε μία εβδομάδα. Επιτακτική ανάγκη περαιτέρω αυστηροποίηση των μέτρων. Στις 30 Μαρτίου οι περιορισμοί στις συναθρήσεις γίνονται αυστηρότεροι. Οι κατεξαίρεσεις μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο μία φορά την ημέρα, με το 89-98 να μπαίνει στην καθημερινότητά μας, ενώ η είσοδος στη Δημοκρατία επιτρέπεται μόνο με την παρουσίαση πιστοποιητικού με αρνητική ένδειξη στον κορονοϊό. 1η Απριλίου καταγράφονται 58 κρούσματα. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από την αρχή της πανδημίας. 29 Απριλίου, το lockdown φαίνεται επιτέλους να αποδίδει. Μονοψήφιος αριθμός των ημερήσεων λοιμώξεων για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοινώνει τη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων. Έπειτα από 58 μέρες σκληρών περιορισμών, στις 21 του Μάη η χώρα ξεκλειδώνεται. Η καμπύλη αρχίζει να ισοπεδώνεται και ελάχιστοι περιορισμοί παραμένουν σε ισχύ. 23 Μαΐου, μηδενικά τα κρούσματα για πρώτη φορά. Οι ελπίδες πως η Κύπρος οδεύει προς το τέλος του εφιάλτη αναζωπυρώνονται. Ιούνιος, μήνας ανοίγματος του τουρισμού. Η καλή επιδημιολογική εικόνα της χώρας επέτρεψε την λειτουργία αεροδρομίων, λιμανιών και ξενοδοχείων. Ωστόσο, για πρώτη φορά εμφανίστηκε η εισαγόμενη απειλή. Κρούσματα κατευθείαν από το εξωτερικό. Ιούλιος, ο μήνας που ανατρέπει τα δεδομένα. Η χαλάρωση των πολιτών και ο εντοπισμός ορφανών λοιμώξεων σήμανε συναγερμό. Η έξαρση της πανδημίας στη Λεμεσό, μετά τον εντοπισμό 13 περιστατικών, οδηγεί τις αρχές στην επιβολή τοπικών περιοριστικών μέτρων. Παραλλήλα, οι φαρμακευτικές εταιρείες ρίχνονται στη μάχη για την παρασκευή του πολυπόθητου εμβολίου. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανήλθε στους 27. Οι ημερήσιες λοιμώξεις αυξάνονται σταδιακά. Στις 21 Αυγούστου η κυβέρνηση ανακοινώνει νέα μέτρα και περιορισμοί γίνονται αυστηρότεροι σε παγκύπρια βάση. Η μάσκα μπαίνει για πρώτη φορά υποχρεωτικά στην καθημερινότητα όλων των πολιτών, αρχικά για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Ο ημερήσιος απολογισμός κρουσμάτων ολοένα και αυξάνεται. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Λάρνακα, καθώς εκεί παρατηρείται έξαρση του ιού. Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει και πάλι τοπικά μέτρα, αυτή τη φορά στην Λάρνακα. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού είναι πλέον γεγονός. Η χώρα καταγράφει για πρώτη φορά τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Το νέο αρνητικό ρεκόρ προμηνεί ότι η μάχη με τον αόρατο εχθρό
Στην πραγματικότητα μόλις άρχισε. Το νησί μπαίνει και πάλι σε κλειό αυστηρότερων μέτρων. Η χρήση προστατευτικής μάσκας καθίσταται υποχρεωτική παντού. Παρά τους αυστηρότερους περιορισμούς, οι νέες λοιμώξεις δεν σημειώνουν κάμψη. Λεμεσός και Πάφος στήθενται σε τοπικό lockdown, καθώς συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο υλικό φορτίο. Στις 30 Νοεμβρίου, μετά από συσκέψεις επί συσκέψεων, λήφθηκε η απόφαση για εφαρμογή ιδιότυπου lockdown σε όλη την Κύπρο. Τα περιοριστικά μέτρα δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα, με τον Δεκέμβριο να εξελίσσεται στον πιο πολύ νεκρό μήνα από την έναρξη της πανδημίας. Τα νοσοκομεία γονατίζουν. Η κατάσταση είναι οριακή. Στις 9 Δεκεμβρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως για την επιβολή νέων μέτρων. Οι αποφάσεις του Υπουργικού προνοούν την παράταση των προηγούμενων μέτρων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, ενώ κλείνουν και πάλι χώροι εστίασης, λύκεια, φροντιστήρια, εμπορικά κέντρα και οι λειτουργίες στελούνται χωρίς την παρουσία πιστών. Στις 22 Δεκεμβρίου, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει την επέκταση των μέτρων μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021. Αγιώτικο το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Οι ελπίδες ωστόσο αναπτυρώνονται με τις πρώτες δόσεις εμβολίου της Pfizer-BioNTech να φτάνουν στο νησί. Η σημερινή μέρα αποτελεί σταθμό στις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος. 27 Δεκεμβρίου, οι πρώτοι εμβολιασμοί σε επαγγελματίες υγείας και ένικους οίκων ευγυρίας είναι γεγονός. 28 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης εμβολιάζεται κατά του κορονοϊού σε ζωντανή μετάδοση. Ταυτόχρονα εμβολιάζεται όλη η Ευρώπη. Χριστούγεννα σε πρωτόγνωρες συνθήκες και με περιοριστικά μέτρα βίωσε ωστόσο ολόκληρος ο πλανήτης, ο οποίος σύεται από την πανδημία από την 31η Δεκεμβρίου 2019, οπότε και καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα στην Κίνα. Ο κορονοϊός δεν άργησε ωστόσο να εξαπλωθεί σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Οι κυβερνήσεις εμφανίζονται απροετοίμαστες να αντιμετωπίσουν τις πρωτόγνωρες συνθήκες τις οποίες βιώνουν. Το εμβόλιο είναι εδώ, αλλά η μάχη συνεχίζεται. Η ανθρωπότητα όμως θα κερδίσει και τα καλύτερα θα έρθουν. Τα καλύτερα έρχονται. Στενάχωρη και...